Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό της Κεσαριανής. Θα με συγχωρέσετε, μπέρδεψα την ώρα. Νόμιζα το ματσάκι ήταν 10.30. Αντιθέτως ήταν 10. Κυκοπιάστηκα άμπλα. Η άμπλα νικάει 15-10 λοιπόν. Εδώ πήρε το rebound. Παίκτες έχω, θα τους βλέπω. Έχουμε καινούργια πρόσωπα βλέπω. Και για τις δύο ομάδες. Κοπιάστηκα που είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 σε αντίθεση με την BC Άμπλα που είναι 7, έχουν δύο αλλαγές. Εδώ το καλάθι από τον Χατζή Παπά, ωραίο, 17-10. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ, θα τους κοπιάστηκα. Το 0, φαντάζομαι ο Πάτρας, για να μην έχει φανέλα, λογικά θα είναι το 0. Με το νούμερο 41 ο Τσίγκας. Πάτρας με το 20 ο... ποιος? Δεν έχω 20. Τέλος πάντων θα τον ρωτήσω στο ημίχρονο. Ανδρέου ίσως. Όχι, ο Ανδρέου είναι το 21. Τέλος πάντων Εγκλέζος με την μπάλα στα χέρια. Έκανε καλή σεζόν πέρσι. Το άστοχο σου του μακρύ. Με το σκορ στο 17 να παραμένει. Και η λάθος πάσα από το νούμερο 20 που δεν έχω το όνομά του. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι 13. Για να μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Βασικά βλέπω 9 άτομα στο πάγκο. 9 και 5, 14. Σαν να μαζεύτηκα να κοπιάστηκα. Αλλά κάνουν που αφού μπορούν στα φιλικά ακόμα, όσο είναι νωρίς, να δουν τα σχήματα που τους ταιριάζουν, ποιος θα μένει έξω, που έχουν ελλείψεις, που είναι, που υστερούν, που υπερτερούν. Με βαρεθήκατε ήδη φαντάζομαι, τόσο πολύ που μιλάω, την ώρα που ο Σέμπογλου αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Έξω και η δεύτερη. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και για όσο δεν παρακολούθησα, για όσο δεν τράβηξε η κάμερα. Ελπίζω να είμαι αρεστός. Το σουτ άστοχος. Ο Πάτρας για τρεις. Ο Εγκλέζος κατεβάζει. Ωραία η πάσα του, πολύ ωραία η πάσα προς τον Χατζή Παπά, που αν δεν απατώμε είναι ένα από τα καινούργια πρόσωπα, τον Άμπλα. Δεν τον θυμάμαι στο περισσότερο ρόστερ, μπορεί να κάνω λάθος. Ωραία εδώ, ο Ανδρέου σηκώθηκε αλλά αστόχησε. Το νούμερο 12 ο Σωτηρόπουλος που κλείστηκε αρχικά. Βρήκε την πάσα με τα μπλό παραλίγο. Ο Μακρύς, ο Χατζηπαπάς αδυνάτησε να εξοχίσει. Το σκορ παραμένει 13-19. Και γιουγκοπιάστηκα, μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Ποιος να είναι, ούτε αυτόν τον έχω. Θα ρωτήσω αρκετά ονόματα μάλλον στο ημίχρονο. Μπορεί κάποιοι να ήρθαν μετέπειτα. Ό,τι έχω από τη γραμματεία είναι. Μπορεί να ξεχάστηκαν κάποιοι. Τέλος πάντων, το σουτ από τον Σίγκα. Ναι, ωραίο, μειώνει στους τρεις. Αμέσως και για την άμυνα ο Τσίγκας. Ωραία η άμυνα από τον Τσιό. Επάνω στον Σωτηρόπουλο. Το νούμερο 18 ο Τσιός. Το νούμερο 20 που δεν ξέρω το όνομά του.
Ακόμη ένα τρίποντο από τον Τσίγκα, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Ο Χατζιπαπά στο rebound. Κατσάτζος. Στο πώς ο Σωτηρόπουλος ίσως να επιτρέψει το φάουλ. Μπορεί να υπήρχαν μερικά βηματάκια από το νούμερο 20. Κατάφερα να διατηρήσουν την κατοχή του Σκοπιάστικα. Το σουτ για 3, άστοχο. Πήρε το rebound. Με τον αγαπημένο του αριθμό 69, ο κύριος Φραγγέρης. Χατζιπαπάς. Φάουλ. Σωτηρόπουλος στην επαναφορά. Πάσαρε στον Ρενιέρη. Βρήκε την πάση στον Χατζιπαπά που σούταρε. Για τρεις, ναι, ο Ρενιέρης. Αν κατάλαβα σωστά είναι το νούμερο 6 ο Βάκας. Θα ρωτήσω σε λίγο κάτι μέσα στη γραμματεία. Οι τρεις από βοήθεια στη γραμματεία. Θα θεωρήσω ότι αυτό ισχύει. Οπότε αυτό σημαίνει ότι με το διπλό μηδέν είναι ο Πάτρας. Όπως και να έχει, βγαίνουν 5 και μπαίνουν 5. Οπότε τώρα έχουμε όλους τους αριθμούς. Ευελπιστώ να είναι σωστή. Ρενιέρης σηκώνεται, κακό. Το επιθετικό rebound, Σωτηρόπουλος για το shoot. Με το νούμερο 5 ο Γιωργακόπουλος. Πάσα στον Ζωγράφο. Με το 77 ο Χαλκιάς. Θα βάλει το καλάθι με τη δεύτερη. Χατζιπαπάς. Κατσάτζος, ωραία προσποίηση. Σουτάρα άστοχη. Rebound από τον Βερίχιο. Με τον παιδί τον Γιωργακόπουλος. Τα λέω για να τα συνηθίζω κι εγώ. Μακρύς. Κατσάτζος. Σωτηρόπουλος μπροστά του Βερίχιος. Σωτηρόπουλος, ωραία κίνηση και καλάθι, ωραίο. 18-24. Καρδιάς. Πάσαρε στον Γιωργακόπουλο. Στην άλλη μεριά η μπάλα. Κουμπούλης, προσποίηση. Γιωργακόπουλος, Χαλκιάς. Ωραία κυκλοφορία τους τρεις. Αστόχησαν στην επίθεσή τους. Μακρύς. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Γιωργακόπουλος. Ωραίο transition εδώ από την Τζιγκοπιάστικα με πασέρ τον Κουμπούλη. Την ώρα που ο Χαλκιάς τελείωσε τη φάση, 20-24, 2-20 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Σωτηρόπουλος. Η λόμπα για τον Χατζιπαπά μπροστά το Ζωγράφος. Χατζιπαπάς ανοίξει στη δύναμη. Ο Ζωγράφος πήρε το rebound. Ακόμη ένα transition για την Κοπιάστικα. Goal foul από τον Χαλκιά. Ενώ δεν με απατούν τα μάτια μου.
γιατί είμαι και λίγο μακριά, ο ζωγράφος που είναι συγχωριανός μου. Παίζαμε το καλοκαίρι 3-3 μαζί. Δεν θυμάμαι αν τον νίκησα. Ελπίζω να σας αρέσει ο τρόπος που περιγράφω Μίτσο. Δεν με νοιάζει αν το σας αρέσει κιόλας, ok. Παίζει εδώ την άμυνα στον Χατζιπαπά που δυσκολεύτηκε. Εγκλέζος, Χατζιπαπάς με το δεξί. Κουμπούλης στόχησε. 1-10 τώρα. Εγκλέζος δυσκολεύεται στο κατέβασμα και τελικά χάνει την μπάλα μετά από πίεση του Κουμπούλη και του Χαλκιά. Την μπάλα τώρα θα την κατεβάσει ο Σέμπογλου. Πιέζει η κοψάστηκα, είναι περισσότεροι. Ενώ την τριποντάρα του Ρενιέρη δίνει ανάσα του Σάμπλα. Ενδιαφέρον και αυτή την ανάσα της Γιουγκοπιάσκα. Θα πλησιάσει στο καλάθι. Ξανά διαφορά τώρα στους 5. Ο Κουμπούλης για 3. Άστοχος. Ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω, το Στεφάνι αυτό σαν να μην είναι και στα καλά του. Δεν ξέρω πως είναι η Αρίστα κατέβει στην Α2 ή στην Elite League, όπως θέλουν κάποιοι να λέω, να λέγεται. Τέλος πάντων δεν ξέρω πως θα κατέβει με αυτές τις μπασκέτες. Και το γήπεδο είναι λίγο βρώμικο, τα καθίσματα. Οκ. Ωραία ενέργεια εδώ και καλάθι από τον Σέμπογλου. Δευτερόλεπτα ο ζωγράφος στον Κουμπούλη που έκανε έρμπολ. Δυνατή και η κόρνα του Κλειστού. 24-31 λοιπόν, τελικό ημιχρόνο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πριν το δεκάλεπτο, 24-31 μπροστά η Άμπλα. Παρότι είναι λίγοι παίζουν καλύτερα. Ωραία κίνηση από τον Χατζιπαπά. Ενώ ο Σέμπογλου το σού του δεν είχε η ίδια έτσι κατάληξη. Με το νούμερο 10 ο Μπάκιας. Μπάκας, έτσι, Μπάκιας. Τον ξεβάφησε τον άνθρωπο. Μπάκας στη γωνία τώρα. Πασάρι. Και ξαναπήρε. Αστόχησε στο σούτ. Ο Σέμπογλου πήρε το rebound και ο Κλέτος κατεβάζει. Ρενιέρης. Σωτηρόπουλος. Σέμπογλου. Χατζιπαπάς. Ο Φάκας κατέβασε. Ξαναπαίρνει εδώ. Εγκλέζος με τον λάθος. Το κλέψει το κοινό του. Σωτηρόπουλος το βάζει. Πολύ ζέστη εδώ στην Κεσσαρά για την Παναγία μου. Υδρώνω. Μόνο που κάθομαι δεν θέλω να φαντάζομαι τι περνάνε τα παιδιά κάτω. Το σουτ δεν μπαίνει. Και ο Σέμπογλου παίρνει το rebound. Προσπάθησε να τρέξει και το transition, αλλά του έγινε φάουλ. Εγκλέζος. Χατζιπαπάς. Του Σάμπλα τους θυμάμαι που είναι λίγοι. Μπάκας. Υποφιάστηκα. Πάσαρε. Το παλικάρι που δεν ρώτησα ποτέ το όνομά του.
ο άγνωστος σουτάρει. Έχασε. Σουτόπουλος. Σεμπογλου με αυτό το ωραίο στυλάκι. Να βρέθουμε ενός ο παίκτης των ζυγοπιάστηκα. Βάκας. Η πάσα στις κερκίδες. Νόμιζε ότι είδε κάποιον εδώ. Ρενιέρης, πέταξε το καρύδι του, δεν το έβαλε. Βάκας. Έβαλαν σωστά την μπάλα στα χέρια. Παρότι ο Βάκας ήταν η φάουλ, αμφιβάλλω αν υπήρχε. Βάκας. Συνάδελφο που τη λένε Μπάκα, μπορεί να είναι συγγενή. Πόσο είπα, 35, Εγγλέζος. Ρενιέρης. Ο Σουτηρόπουλος θεώρησε ότι το έγινε φάουλ. Ο ρέφερι. Λίγο να γίνει το λάθος. Ωραίο εδώ από τον Χατζηπαπά που την πέταξε και μπήκε. Αλλά μπήκε. Με τον αριθμό 1 ο Μερζιώτης. Καλά πήγα να το πω στην αρχή. Επιθετικό rebound ο Μπάκα, στο σουτ από τον Μπάκα, στο Χόμερ Γιώργης. Επιθετικό Μπάκας, Πάτρας, Μερζιώτης, ωραία η προσποίηση, το σουτ άστοχο. Θα πάρει σε επιφάση ο Χατζηπαπάς που κυριαρχήκανε στο γαλάτια. Εδώ η πάση του Σόμπολου δεν ήταν πολύ καλή. Εφηδιασμό πήγε να βγει, αλλά ο Εγγλέζος με μεγάλη επιτέργεια έκανε νωρίς το φάουλ. Το σούτ από τον Μπάκα άστοχο. Εγγλέζος αυσάρει το φως. Άμπλα ακόμη, ενώ η κυτρινόμαυρη στα χρώματα του Ηλυσιακού άλλαξαν σαν άλλη πεντάδα. Τα 5 λεπτά ακριβώς. Το σουτ άστοχο από τον Σωτηρόπουλο, η κατοχή αλλάζει χέρια, ο ζωγράφος είναι επαναφορά στον Γιωργακόπουλο. Φίγκας. Μαλκιάς. Φίγκας. Μαλκιάς. Άλλαξαν οι δυο τους, το σουτ δεν μπήκε. Και ο Εγγλέζος κατεβάζει για να δώσει τον Χατζηπαπά. Θέλει να αποστάρει τον Βερίκιο. Ο ψηλός τον αριθμό 34 τον νίκησε Κουμπούλης. Ο Εγγλέζος την αγορυπάω του πάσαρε γρήγορα στον Σωτηρόπουλο. Εκείνος έκανε το Eurostep, ωραίο, πολύ ωραίο. Ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πόντους. Ξέρετε, πολλές φορές με όταν είναι λίγοι
παίκτες σε κάθε ομάδα, σε κάθε κατηγορία ισχύει αυτό. Μπορεί να κουράζονται, αλλά λόγω μικρού rotation και τα λοιπά παίζουν καλύτερα. Βλέπετε τη Λουκάσκα που, αν δεν απατώμε, είναι 13. Δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό. Έχουν υπάρξει κάποιες φάσεις. Αλκάς, εδώ να βλέπετε, ας πούμε. Έγινε λάθος, ας πούμε, τρεις ένας. Γιατί αλλαγές είναι πολλές, όλοι θέλουν να παίξουν. Είναι λίγο τίποτα μαχαίρι στα μάτια μου πάντα, έτσι. Αν υπήρχε και ένας αν υπάρχει ένας coach που να μοιράζει σωστά το χρόνο, είναι αλλιώς σίγουρα. Ο γράφος πρέπει γρήγορα, ο Χαλκιάς μεταβίευσε, έπιασε. Πάσαρε απέναντι στον Τσίγκα, από εκεί στον Κουμπούλη. Κανά ο Τσίγκας με την τριποντάρα, airball, Χαλκιάς στόχησε. Ο Χατζηπαπάς σε ένα ακόμη rebound. Μακρύς Σόμποδη και ο Χατζηπαπάς δεν έβαλε. Το γράφος τρέχει γρήγορα, σταμάτησε την τρίπλα. Ωραία η κίνηση από τον Κουβούλη. Χαλκιάς, Τσίγκας, ναι, για τρεις. Και δόξα τω Θεώ έχω μια βεντάλια πάνω μου, γιατί αλλιώς θα έσταζα. Ρενιέρης από το σπίτι του. Εντάξει, τη βόμβα δεν πήκε. Τσίγκας τον Κουμπούλη. Ζωγράφος γύρισε. Καλτιάς στα στοχή. Χατζηπαπάς σε νέο rebound. Σέμπογλου. Και τώρα Εγκλέζος. Να μιλάω μπας και ηρεμήσω λίγο, γιατί με βαράει κατά κέφαλα η ζεστή. Ο Εγκλέζος, αν είδα, στόχισε. Κοιτούσε το κινητό και τους παίκτες. Κοντή η δεύτερη, 30-40. Ρενιέρης περίπου από το σημείο που πήρε ακριβώ το πριν. Σέμπογλου στο πώς, μπροστά το ζωγράφος. Σέμπογλου με υποψία βημάτων. Χατζηπαπάς, δεν το είδε. Δεν έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Κουμπούλης κέρδισε ένα φάουλ. Από ένα η κάθε ομάδα. Δεν είχαμε πολλούς σταματημούς ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο που έχω παρακολουθήσει και φαίνεται και στο βίντεο. Κουμπούλης, ωραία κίνηση. Σέμπογλου. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εγώ το απόγευμα που είχα προπόνηση σε ένα αντίστοιχο την πέταξα ταμπλό και τίποτα. Δες που έρχαν τα πόδια από το έδαφος. Είμαι λίγο κουρασμένος. Αλλιά. Thank you.
Καλιάς. Καλιάς. 2-4, πρέπει να σουτάρεις. Το έκανε. Πάντα 42 λήξη τρεις περίοδο, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστροφή στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω τι περιμένουμε. 5-5 είναι οι παίκτες. Οι άμπλοκοι θα παίξουν ζωνάρα. Όχι, άκυρο. Έτσι όπως είχαμε στη θέλω να μια ζώνη. Μ' αρέσει η ζώνη. Δεν φωνιέσαι καθόλου. Απλά σηκώνω τα χέρια και όλοι οι αντίπαλοι δυσκολεύονται. Δεν βάζουν σχεδόν ποτέ τίποτα. Πολύ ωραία με ζώνη. Οι προπονητές δεν την επιλέγουν. Κρίμα. Όχι κρίμα, κρίμα που οι προπονητές μου δεν την επιλέγουν. Για όσο θα παίξει. 30-42 την ώρα που ο Σέβογλου έχει κερδίσει το φάουλ, ενώ εγώ σας μιλούσα για τα προσωπικά μου βιώματα, παρόλο που ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, κάτι πρέπει να λέω κι εγώ. Σέμπογλου ασυχή. Μέσα η δεύτερη, 30-43 είναι το σκορ, χρήσα. Μπερδεύτηκε η χρήσα. Έχει βάλει πόντους του λιγοφιάστηκα. Του Μπούλης. Ο Εγγλέζος πήγε να τους το πει. Το διόρθωσε. Σπίρτο ο Εγγλέζος. Σωτηρόπουλος. Καλή, πολύ καλή άμυνα με φάουλ. Βιάστηκα και εγώ να μιλήσω. Αν και δεν είδα κανένα φάουλ. Πιστεύω, μακρύς. Κουκούλης. Ανεβάζει, περνάει το κέντρο. Βλέπουμε ότι αντιδικάστηκα με τον κουμπούλι να σηκώνεται και να το βάζει. Πολύ καλή. Έβαλε σωστά τα χέρια στην μπάλα. Εδώ μοίρασε και την ασίστ. Μπράβο στο παλικάρι. Έχει διάθεση. Έχει ένα θεματάκι στο γόνατο. Από ό,τι μπορώ να κρίνω εμπειρικά με διευθυαστούς.
για να φοράει τη γονατίδα. Κάτι θα έχει, κάτι θα ενοχλεί. Εδώ ο Σέμπογλου τους κέρδισε τους πάλες. Time out, επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει. Το σκορ είναι 38-44. Έχουν μειώσει. Βουκάστηκα 7 λεπτά πριν τη λήξη. Δεύτερη άστοχη. Ο Μπάκας εδώ, τέτοιον το φάουλ. Γεωργακόπουλος. Βούλης Γεωργακόπουλος. Στα σταματημένο τον Κατσάντζο που δεν κούνησε κανένα πόδι από το έδαφος την ώρα που ο Κουκούλης έβαλε ένα ωραίο τρίποντο. 41-44, Παρμασάκη στους 3 και πάει στους 12. Όσο πριν από πολλή ώρα, όσο καλό το σκορ πριν από λίγο ήταν 30-42. Κάποια transition όμως είναι διπλασιάστηκα από τις κάκαλες άνδρες. Έχουν μειώσει και τώρα η διαφορά στον πόντο. Η Άμπλα είναι κουρασμένη. Μακρύς. Κάνει μια βόλτα. Μικλέζος. Ρανιέρης. Ο Σέμπογλου πήρε το επιθετικό αλλά έχασε. Ξανά μπροστά. Μερζιώτη. Ριβέρ. Η πάσα στον Πάτρα. Από εκεί. Στραχωριέμαι. Δεν το ξέρω το όνομα του παιδιού. Τι να κάνω. Άρχισα κι εγώ. Πρέπει να άρχισε κι αυτό για να μην έχει γραφτεί. Παιδιά, ειδικά νούμερο 20. Συγγνώμη.
κάπου θα βρεθώ με... θα πετύχω τα παιδιά με τη σεζόν. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Παραγγελίες στο rebound. Αφήνω στο Μακλέζο. 3.40 πριν την λήξη. Τσάντζο στο σουτ. Περνάει το κέντρο εδώ. Η πάσα στις κερκίδες. Εκλέζος. Κατεβάζει αργά. Φυσικά. Ξεκούραστα. Αλλά τώρα δυσκολεύτηκε λίγο μαζί. Θα του παπά. Φάουλ. Δημήτρη. Ζωγράφε. Ήτανε. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη με ωραίο φυλάκι θα του παπάω. Γράφος, Μερσιώτης, νούμερο 20, Πάπρας, Ζωγράφος, νούμερο 20, για 3, επίκει η μπάλα. Εκλέζει. Το drive του Ρενιέρη πέταξε την μπάλα, πήρε και το επιθετικό. Όχι. Ο Φαλτιάς περνάει στο παρκέ στη θέση του Πάτρα. Δύο κίκες στο τελικό του παιχνιδιού. Μαριζιώτη. Για 3. Πάρα το σίγουρο, θα του παπά. Κερδέστηκε από κάνω τον Ρενιέρη. Ο δεύτερο είναι κάποιο το ρεμπάουν. Ο Κλέζο. Θα του παπά. Κοιτάζει τι επιλογέ του. Γυρνάει από δεξιά. Το βάζει. Νίξε κατά κράτο. Ρίκιο 45-51, είδατε με τον Βίκιο Χατσιπαπάς πως άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού. Πολύ σημαντικό να έχεις έναν παίκτη που να βοηθάει σε πολλούς τομείς, όσο μάλλον όταν είναι συνεχιστός. Ο Χατσιπαπάς από τη στιγμή που έχει πει διάβλα δεν έχει χάσει ούτε ένα rebound. Έχει σκοράρει το παιδί. 47-51. 1-15 ακριβώς πριν την λήξη. Με τα προηγούμενα λόγια μου δεν θέλω να μιλήσω κάποιον από τους συμπαίκτες του, έτσι. Πες και αυτό τα σουτ. Όπως εκείνο του Κατσάντζου προηγουμένως. Αυτά τα τυχερά, τα περίεργα. Κόβουν λίγο τα φορά του Πάλου. Ενώ ωραίο και από την άλλη μεριά, νομίζω χαλκιά στο έβαλε. Θα την παπάς, τρέχει όλο το γήπεδο. Παίρνει τα δευτερόλεπτα. Κατσάντζος, ο Εκλέζος. 49-53. Ωραίο μάτς. Κατσάντζος. Το πέταξε! Και το βάλε. 49-56. 30 δεύτερα πριν τη λήξη. Για 3. Όχι. Ο Ρενιέρης. Το rebound. Μακρύς. Θα εκδηλώσει επίθεση. Θα βάλει το καλάθι. Μαριζιώτης.
Καραγιώτης για τρεις. Αυτά. 49-58 το τελικό σκορ. Νίκητες η BC Άμπλα στο σημερινό φιλικό. Η ελλιπής BC Άμπλα των 7 παικτών έναντι των 13 της Γιουγκοψιάστικα. Δεν έχει και καμία σημασία όπως είδατε. Και πάλι να ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορία μου. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Καλό σας βράδυ.